Και έλεγε αυτές τις μέρες δεν θα εμφανιστεί ένα καλό σαν να υπάρχουν και τη μεγάλη παράδειξη. Μπορεί να ξέρω τίποτα, ο Βασούλης, που είναι και υπέροχος και καλό παιδί και καλό ψάχτης. Εσείς τώρα για καλό και για κακό κάντε μια καλή προσευχή και που ξέρετε Θεός πόνο μπορεί να τα κάνει. Θεός είναι. Τώρα φτάσαμε στο τέλος της παρεκκλήσεις. Νομίζω ότι τις απολαύσαμε, εγώ τουλάχιστον τις χόρτασα. Πάλι δεν μας φτάνουν, αλλά μπορούμε να την κάνουμε την παρεκκλήση στο σπίτι μας, σε μια γωνιά και άλλες ώρες. Γιατί στο τέλος, μωρέ, τι μας μένει. Συνεχώς γύρω-γύρω μας βομβαρδίζουν φόβοι, άγχος, προβλήματα. Άλλα είναι υπαρκτά προβλήματα και άλλα τα γεννάει το μυαλό μας. Έχουμε και την τρέλα να γεννάει το μυαλό μας το άτομο. Θέματα, άγχος, προβλήματα και το βράδυ να στριφογυρνάμε και μάτια να μην κλείνουμε. Γιατί δεν μάθαμε αυτό το υπέροχο τροπάριο που λέει στο τέλος, βέβαια δεν το λέει τώρα γιατί έχει τα τέσσερα άλλα τροπάρια για την κοίμηση της Παναγίας του Απόστολου εκεί πέρα, αλλά η παράκληση τελειώνει την πάσαν ελπίδα μου, λέει. Εισέ ανατίθιμη, σε σένα την αφήνω, μητέρα μου. Σε σένα. Και επειδή το είπαμε αυτές τις μέρες η Παναγιά μας έζησε πόνο, χόρτασε κιόλας τον πόνο, βλέποντας το γιο της, να τον σκοτώνουμε οι άνθρωποι κι ας ήταν Θεός και με άτιμο τρόπο κιόλας, πιο άτιμοτικός τρόπος από το να πεθάνεις σταυρωμένος, δεν υπήρχε. Και μάλιστα κάτι που δεν το ξέρετε ίσως ή δεν το έχετε εντοπίσει, ότι το ξύλο που χρησιμοποίησαν ήταν από πού. Όταν λέει και είναι η παράσταση που δεν τη βλέπετε πάντα, την έχουμε μέσα στο ιερό, τη φιλοξενία του Αβραάμ, είναι εκεί που ο Αβραάμ χρησιμοποίησε, είχε την καλύβα του εκεί στο πέρασμα που πήγαιναν οι άνθρωποι από την Ανατολή στη Δύση και από τη Δύση στην Ανατολή, στο κέντρο της γης Χανά. Εκεί λοιπόν είχε μια μεγάλη βελανιδιά, μεγάλο δέντρο. Και εκεί το είχε φτιάξει έτσι με τραπέζια. Και όποιος περνούσε από εκεί τον φιλοξενούσε. Όχι να πάρει λεφτά. Τσάβα του τα έδινε, ό,τι έδινε. Να φάει, να πιει, να τα ζώα τους, ό,τι θέλανε σε άχυρο, σε φίλη, σε ό,τι τροφή. Να ξεκουραστούν και να φύγουν. Φιλοξενούσε. Έδινε. Και κάποια στιγμή, τι ανταπόδοση που κάνει ο Θεός σε αυτήν του την αγάπη. Τι ανταπόδοση, Θεέ μου, μπορείς να κάνεις έναν άνθρωπο τη δώρο. Εμφανίζονται τρία παλικάρια, τα βλέπεις, άρα, καθίστε παιδιά μου. Από πού έρχεστε, από μακρινό τόπο. Κάθονται, τους ταΐζει, τους ποτίζει κι αυτούς και εκεί που θα φεύγανε τους βλέπω να χάνονται. Ξάφνιασαν, σφιάστηκαν. Όπα, κάτσε να σκέφτονται. Αυτή λέει πρέπει να ήταν απεσταλμένη του Θεού. Και επειδή ήταν τρία πρόσωπα
Η παράδοση θέλει αυτά τα τρία πρόσωπα να συμβολίζουν την Αγία Τριάδα επί της γης. Γι' αυτό και όταν η Εκκλησία μας θέλει να ζωγραφίσει σωστά την Αγία Τριάδα, βάζει τη φιλοξενία του Αβραάμ, τους τρεις αγγέλους. Αλλά είδε όμως η Σάρα ότι αυτοί ξέχασαν τα τρία αυδιά τους, τα τρία μπαστούνια τους. Ξύλινα. Από το αυδιά. Λέει Αβραάμ, αυτά είναι από τον ουρανό. Τι να τα κάνουμε εμείς εδώ να τα μολύνουμε. Δεν θέλεις εγκαλυφθεί να τα κρατήσουν σαν σουβενίρ. Όπα, μας τα έστειλα να το βάλω εδώ να τα δείχνουν κιόλας. Και ανάβουν, λέει, το καμίνι περισσό, πολύ, και τα ρίχνει μέσα. Το καίει, το καίει, το καίει, το καίει, το καίει, το καίει και να ήταν από ξύλο, αυτά δεν κάνει. Έμειναν έτσι. Θέλει Μαθεού, λέει η Αβραάμ. Τα παίρνει λοιπόν ο Αβραάμ και στο χώμα και στο χωράφι του και τα τρία μαζί τα φταίει. Ποια όμως τα ξεραμένα και ξεραμένα και από τη φωτιά και τα αφήνει εκεί. Περνάει καιρός και φτάνουμε στον καημένο τον Ιώβ. Τα ραβδιά εκεί αφημένα. Και παίρνει ο Ιώβ την εντολή από το Θεούλη και του λέει: κοίτα, θα πας κάθε μέρα κάτω στην πηγή. Τη λέει και την πηγή εκεί, συγχωρέστε με που δεν τη θυμάμαι. Και θα γεμίσει μια στάμνα και θα του φέρεις να ποτίσεις τα ραβδιά. Αλλά θα κάνεις μία απόπειρα όμως. Όχι δέκα, μία φορά. Αλλιώς την άλλη μέρα, την άλλη μέρα, την άλλη μέρα. Επειδή όμως ο διάβολος ήξερε ποια ήταν αυτά τα ραβδιά, κάθε μέρα τον σκόνταυτε τον Ιώβ, χύνονταν το νερό. Πω, αύριο πάνω. Στενοχώρια ο Ιώβ, αλλά και υπομονή ο Ιώβ. Περνάνε, πω, ακούστε τώρα. Περνάνε, 40 χρόνια παρά μία μέρα. Και κάνει πολύ προσευχή, λέει ο Ιώβ εκείνη τη μέρα και του λέει, Θεέ μου, πώς θα κάνω εγώ, την εντολή σου. Τελειώνω τα 40 χρόνια. Και πάει και φέρνει με προσοχή τη στάμνη, το νερό και το ρίχνει στα τρία κλαδιά που είχαν έρθει από τον ουρανό, που είχαν καεί μέσα στο καμίνι, ξερά τελείως, που πέρασαν και 40 χρόνια στην ξέρα σε εκείνα τα μέρη που έχει ζέστη πολύ, και όμως λέει εφύτρωσαν αμέσως και έκαναν τεράστια κλαδιά και έγινε ένα τεράστιο δέντρο και έρχεται ο καιρός που ο Σολομών, ο βασιλιάς, ο έμπουξος, θέλει να φτιάξει το ναό του για να έχουν ένα ναό του Θεού οι Ισραηλίτες. Ο μόνος ναός, δεν έχουν άλλο ναό αυτοί. Γιατί δεν επέτρεψαν να χτίζεται άλλος ναός του Θεού για να τον έχουν αποκλειστικότητα σε εκείνα τα μέρη. Παρένθεση. Έλα μου όμως που η ιστορία του τα έφερε έτσι, που εκεί που είναι ο ναός σήμερα όχι μόνο να μην είναι ο ναός τους, αλλά οι μουσουλμάνοι να έχουν γκρεμίσει τον ναό, μάλλον τον ναό τον γκρέμισε ο Δέκιος, ο αυτοκράτορας της Ρώμης, ο οποίος μπήκε μέσα 70
το 71 μετά Χριστόν και ισοπαίδωσε την πόλη, την γκρέμισε εκ των ναών, και μετά οι μουσουλμάνοι στο ιερό σημείο αυτό χτίσανε το δικό του τέμενο στο Ομάν. Κλείνει η παρένθεση. Εκεί λοιπόν όταν θέλησε να κάνει τον ναό και να κάνει τις γκρεμιές πάνω για να φτιάξει τη στέγη, πήρε, αφού ήξεραν το θαυμαστό γεγονός που ήρθαν αυτά τα ξύλα, πήρε, έδωσε την εντολή να πάρουν και να κόψουν όλα αυτά τα κλαδιά, όλο το δέντρο, και να τα πάνε τα κλαδιά αυτά για να φτιάχνουν τις γκρεμιές. Έλα μου όμως που λέει η παράδοση ότι μετρούσαν τις γκρεμιές και οι γκρεμιές, ενώ τις έκοβαν στο μέγεθος, 2 μέτρα και 10 πόντους, όταν τις φάνησαν πάνω ή ήταν μικρότερες ή ήταν μεγαλύτερες. Ή ήταν μικρότερες ή ήταν μεγαλύτερες. Και τότε τσατίστηκαν οι αρχιμάστοροι και τσατίστηκαν και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι που θα είχαν την πνευματική επιστασία του ναού. Και λέει, είναι άτιμο ξύλο αφού δεν θέλει να μπει στο ναό του Θεού μας. Και τα πέταξαν και θα τα ρίξουμε, λέει, στις βρωμιές και εκεί θα πάμε, συγγνώμη για τη φράση, παράδοση το λέει το κείμενα, θα πάμε να τα κατουράμε εκεί ότι είναι τα άτιμο ξύλο. Αυτό το ξύλο θυμήθηκαν, αφού πέρασε πολλά χρόνια ακόμα, και πήγαν και πήραν αυτά τα ξύλα και έφτιαξαν το σταυρό για να είναι ατιμασμένο το ξύλο, ατιμασμένη η πράξη της σταύρωσης, ατιμασμένος και ο Χριστός μας που θα ανεβεί εκεί πάνω. Από πού ήταν, λέει, τα ξύλα αυτά? Τα είχαν φέρει οι άγγελοι από το ξύλο του Παραδείσου της Αθανασίας. Γι' αυτό και μέσα από το σταυρό γινόμαστε εμείς αθάνατοι, η ψυχή μας παραδομένη στο Θεό και μπαίνοντας στον Παράδεισο ξανά. Και δέστε τώρα τι χρειάστηκε να φανούν από τις αρετές για να έρθει αυτό το ξύλο στη γη. Τι χρειάστηκε? Η αγάπη και η φιλοξενία του Αβραάμ και η υπομονή του Ιώβ. Και η κατία των Εβραίων. Δέστε τρία πράγματα. Η αγάπη και η φιλοξενία, η υπομονή του Ιώβ και η υπακοή. Ποιος θα κάνει υπακοή από εμάς? 40 χρόνια επί 365 μέρες. Ατελείωτη, όχι ατελείωτη υπακοή και υπομονή. 40 χρόνια. Και η κακία των Εβραίων. Που αυτό το ξύλο της Αθανασίας από τον Παράδεισο ήρθε στη γη για να ανεβεί πάνω ο Χριστός μας. Αυτόν λοιπόν μας έφερε η Παναγιά με όλα αυτά τους τρόπους, τους υπέροχους, για να την έχουμε την Παναγιά μάνα μας και εμείς. Μάνα μας και εμείς. Και να μην δηλιάζουμε. Είδατε σήμερα, λέω, το πρωί με ξυπνάνε πρωί-πρωί και μου λένε, έχω μέσα στο στρατό ένα νησιό που είναι κάθε μέρα στα αεροπλάνα αυτά που μπαίνουν και βγαίνουν στο Αιγαίο. Θείε μου, λέει, πάμε για πόλεμο. Μας σήκωσαν με τα όπλα γεμάτα. Κάνε προσευχή. Γονάτισα έκλαψα. Τα Παναγιά. Τούτες τις μέρες θα αφήσεις να
να ατιμαστεί η γιορτή σου. Αν το θέλεις, βόηθα μας όμως. Και τα απόγευμα μου στέλνουν και μου λένε όλα καλά, τα μάζεψαν και έφυγαν. Αυτός είναι ο Θεός. Αυτή είναι η Παναγιά μας. Μην ελπίζουμε σε κανέναν άνθρωπο να μας σώσει. Αν είναι Άγιος, μπορεί να μας πάει το χαμπέρι στο Θεό και να μας το φέρει. Αλλά αν είναι σκέτος άνθρωπος που δεν μυρίζει καθόλου λιβάνι, μην έχετε ελπίδα. Αλλά επειδή έχει όμως, και του λέω τον ύψιο μου, είμαστε έτοιμοι. Και μου λέει, αυτά που θα περάσουν αυτοί στο Αιγαίο, ούτε στον ύπνο τους, ούτε στα όνειρά τους το ξέρουν τι είναι. Μην φοβάσαι. Του λέω, πρόσεχε. Διότι αυτό το παλικάρι, πριν από 5-6 χρόνια, μας λαχτάρισε ένα πρωί, όταν σε μια δύσκολη αναχέτηση, βρέθηκε με το αεροπλάνο του κάτω στη θάλασσα. Όλοι πιστέψαμε ότι τελείωσε. Αλλά όταν σώθηκε, μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει δύο. Έχω πολλές πλάκες να κάνω ακόμα στο Αιγαίο για να φύγω τόσο νωρίς. Προσευχή λοιπόν για αυτά τα παλικάρια. Κάθε μέρα ακουπάνε το θάνατο. Μη θυμόμαστε μόνο τα δικά μας προβλήματα. Έλεγε ο καιρό Παΐσιος, ακούστε το λίγο, κύριε Γέρο, ακούστε το. Έλεγε ο καιρό Παΐσιος, εάν λέει προσεύχεσαι για όλους τους ανθρώπους, για όλους, για τα θέματα, για την πατρίδα μας, για την ορθοδοξία μας, για την οικουμένη όλη, για όλους τους ανθρώπους, εχθρούς και φίλους, έλεγε ο καιρό Παΐσιος, και δεν προλάβεις ή κουραστείς ή ξεχάσεις να πεις για τον εαυτό σου, θα στα δώσει ο Θεός διπλά. Αν όμως λέει στην προσευχή σου συνέχεια, νοιάζεσαι για τα δικά σου και δεν προσεύχεσαι για κανέναν άλλον, τότε ο Θεούλης δεν θα σ' ακούσει καθόλου, ούτε η Παναγιά θα σ' ακούσει. Αυτόν λοιπόν τον Θεό έχουμε εμείς Πατέρα, που θέλει να είμαστε όλοι μαζί. Στο μαζί μας ακούει ο Θεός. Στο για όλους τους ανθρώπους μας ακούει ο Θεός. Γιατί είδατε ότι και τον Σταυρό του η αγάπη τον έφερε κάτω στη γη, αλλά και τον ίδιο η αγάπη τον έφερε κάτω στη γη και η Παναγιά με την αγάπη της προσφέρθηκε για να γίνει μάνα του Θεού και όλων των ανθρώπων. Σας ευχαριστώ που όλες αυτές τις μέρες μου γεμίσατε την καρδούλα ομορφιές. Ευχαριστώ και όλους αυτούς που έρχονται και έξω από εδώ. Δεν μπορείτε να το φανταστείτε πόσο όμορφα το απολαμβάνω και ας με φτάνει κάθε βράδυ 12 και 1 και 1,5 και 2 και 2,5. Βρε και πρωί πάτε με, ποιο χαρά θα μου δώσετε, μη με λυπάστε. Εγώ με αυτήν την τρέλα θέλω να σώ μέρα νύχτα. Τώρα λοιπόν θα καθίσω για εξομολόγηση και αύριο όλοι ελάτε στον Άγιο Χαράλαμπο που έχει σειρά να κάνουμε την αγρυπνία και βέβαια Σάββατο δεν θα έχουμε εδώ λειτουργία. Όποιος θέλει Σάββατο έχει στο Ζανκιβέρι εκκλησίες ωραίες και ωραίος ψάλτας στα σούλη, στο Ζανκιβέρι, για να πάτε να λειτουργηθείτε εκεί ή οπουδήποτε εδώ κοντά. Παναγιά να είναι μαζί σας, να σκεπάζει τα σπίτια σας, τις οικογένειές σας, τη ζωή σας,
την πατρίδα μας και τον κόσμο όλο να μας σκεπάζει, να μας σκεπάζει και να μας αγκαλιάζει. Όταν αγκαλιάζουμε και εμείς τους ανθρώπους. Έξω έχετε κάτι κουμποσκινάκια στα βουδά και τέτοια. Πρώτη φορά το λέω και ντρέπομαι, αλλά μην τα υποτιμάτε. Τα έχουμε φέρει από το Αγενό για βοήθεια και του ναού μας. Γιατί πρέπει να κάνουμε τη στέγη, να μην χαλάσουμε τις χορογραφίες και δεν είναι εύκολο να κάνουμε. Δεχόμενο τον Αγίο Πατέρνο, Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός ημών, ελέησον και σώσον μας. Όποιος θέλει το βιβλιαράκι το παίρνει μαζί του. Θα αγοράσω καινούργια για την αρχή.